Είπαμε πολλά στην πρωτολογία μας σε σχέση με το νομοσχέδιο και τις ρυθμίσεις των διαφόρων υπουργείων 16 στον αριθμό. Η νομοτεχνική βελτίωση που έκανε η κυβέρνηση στο άρθρο 136 αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο. Το άρθρο αυτό θα το ψηφίζαμε. Αναφέρεται τώρα μόνο στην περίοδο του COVID, ενώ το αρχικό πρόβλεπε οφειλές έως 31 Δεκάτου του 20 ή θα βεβαιωθούν έως 28 Δευτέρου του 21. Τώρα αναφέρεται για οφειλές που θα δημιουργηθούν από 15 Δευτέρου του 20 μέχρι 28 Δευτέρου του 21. Άρα λοιπόν καταργεί την απαλλαγή από προσαυξήσεις τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που πρόβλεπε το αρχικό άρθρο από 60 έως 100% ανάλογα των δόσεων. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση εδώ έχει διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεοδωρικάκος βγήκε στη σέντρα. Υπουργικές τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 679-97. Η σύνταξη του ΟΓΑ, επισημαίνουμε ότι είναι κάτω από 400 ευρώ. Πολλοί ρωτάνε, μπορεί κανείς να ζήσει με 360 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο δεν λύνει η τροπολογία. Η τροπολογία αφορά ορισμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων που πλήρωσαν εισφορές, ενώ δεν έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, όπως είναι οι ετεροεπαγγελματίες αγρότες. Κανονικά έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν καταβληθεί. Για να μην επιστρέψετε πίσω τα χρήματα, δίνεται το δικαίωμα χορήγησης σύνταξης, εφόσον ασφαλώς συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ηλικία, εισφορές κτλ. Για την τροπολογία 705-122, για τη συνέχιση λειτουργίας εφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Οι παρατάσεις που δίνονται κάθε λίγο δεν λύνουν το πρόβλημα της αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο συνεπάγεται υπέρμετρη επιβάρυνση των βιοπαλιστών κτηνοτρόφων που θέλουν να αποκτήσουν νόμιμο στάβλο. Γι' αυτό ήταν ελάχιστη η παραγωγή που κατάφεραν να πάρουν άδεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τις καταγγελίες του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, από τις 225 αιτήσεις κτηνοτρόφων που υποβλήθηκαν την τελευταία 8ετία, έχουν αδειοδοτηθεί μόλις 35. Ουσιαστικά η νομοθεσία πετάει εκτός παραγωγής κόσμου. Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς και να εξασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους και των υπηρεσιών του η παροχή των κατάλληλων προϋποθέσεων, μελέτες, κατάλληλοι χώροι, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να αποκτήσουν νόμιμο στάβλο χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Αλλιώς το καθεστώς των παρατάσεων δεν θα έχει τελειωμό. Βεβαίως, εμείς θα ψηφίσουμε την παράταση. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτές τις πρακτικές να νομοθετήσει αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, να θωρακίσει την βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος, γι' αυτό και αυτές οι διαδικασίες του κατεπήγοντος. Στα μου λοχτά, όπως λέει ο λαός, νομίζετε ότι η εργατή τάξη θα μείνει απαθής, αδρανής, ή πολύ περισσότερο θα στηρίξει ή θα ανεχθεί τη σύγχρονη δουλεία, να βάλει την υγεία του στο ζύγι του κόστους και του ωφέλους? Νομίζω ότι θα ανεχθεί την επιδείνωση των όρων αμοιβής εργασίας, ότι θα ανεχθεί να γυρίσει 150 χρόνια πίσω να δουλεύει ήλιο με ήλιο με ένα πιάτο φαΐ? Είστε βαθιά ανοιχτωμένοι αν νομίζετε ότι ξεμπερδέψατε με την ταξική πάλι, ότι μπορείτε να καταργήσετε κάθε δικαίωμα αποτισμένο με αίμα, όπως την κυριακάτικη αργία, τις συλλογικές συμβάσεις, το κατώτερο μισθό, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Πληρώνουν για χρόνια εισφορές οι εργαζόμενοι και μένουν χωρίς αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό θα είναι το ασφαλιστικό που θα εξελιχθεί. Είστε βαθιά ανοιχτωμένοι αν νομίζετε ότι ο αυταρχισμός, η καταστολή, η εγωτική και κρατική τρομοκρατία θα σταματήσει τον ανήλθον αγώνα εργασίας και κεφαλαίου. Καμιά τύχη δεν θα έχει η προσπάθεια που κάνετε για να ελέγξετε τις εργατικές οργανώσεις, και άλλοι προσπάθησαν και έφαγαν τα μούτρα τους. Οι εργαζόμενοι θα παραμερίσουν κάθε τέτοια προσπάθεια δική σας, της εργοδοσίας και των ανθρώπων τους στους χώρους δουλειάς. Έχουν κριτήριο και θα απομονώσουν όσους το επιχειρήσουν. Θα προστατεύσουν τα καταστατικά τους, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποφασίζουν και συγκροτούν. Θα προστατεύσουν την ζωντανή δημοκρατική λειτουργία, χωρίς καμιά ανοχή παρέμβασης που επιχειρείται με το άρθρο 91. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.